περνάει ο χρόνος σε αυτή την εκπομπή, εγώ δεν το έχω καταλάβει, εσύ. Ούτε εγώ, και πώς να το καταλάβεις. Έχουμε τόσο ωραίους καλεσμένους. Εσύ είσαι και εμένα, εντάξει, ας περιαυτολογήσω και λιγάκι. Αλλά έχουμε μοναδικούς καλεσμένους. Ειδικά σε αυτήν την εκπομπή, νομίζω είμαστε. Έχουμε πιάσει τα πάντα. Κοίτα, σε αυτήν την εκπομπή είμαι χαρούμενη, γιατί ο επόμενος καλεσμένος είναι και πολύ αγαπημένος μου φίλος, πρέπει να σου πω. Πέρα από τα βιβλία του που τα λατρεύω κυριολεκτικά. Πέρα από το ότι έζησα μια εξαιρετική παρουσίαση από το τελευταίο του μυθιστόρημα στο Public στο Σύνταγμα. Είναι από τους ανθρώπους που αγαπάω, γιατί είναι αυθεντικός. Είναι αυτό ακριβώς. Εγώ όμως θέλω να πω και κάτι άλλο. Τον αγαπάμε πάρα πολλά χρόνια που τον ξέρουμε και τον παρακολουθούμε για έναν εξίσου σημαντικό λόγο. Ακούμε τη φωνή του, την έχουμε συνδέσει με τον αθλητικό κόσμο, με μεγάλα αθλητικά γεγονότα, με πάρα πολλές ομάδες. Ποιος είναι άραγε? Μάγνος Αγγελαρόπουλο, που τον καλωσορίζουμε στο καλός τους. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθα. Σας βλέπω ντούρες. Μπράβο. Με σένα εδώ μαζί μου δεν θα μπορούσαμε να είμαστε αλλιώς. Γιατί... Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Μην τα λες τώρα. DNA. Μένει 13 κεριά. 13. Τι γίνεται με αυτό το βιβλίο? Πραγματικά μας αλλάζει τη φιλοσοφία του πώς βλέπαμε εντός εισαγωγικών τα πράγματα. Μου την άλλαξε εμένα πρώτα τη φιλοσοφία, γιατί είναι και αυτό ένα απολύτως βιωματικό. Ένα χρόνο πριν, Οκτώβρη του 2015, ένα μικρόβιο στο μάτι, για την καθαρή μας ατμόσφαιρα, με δημιουργεί ένα πρόβλημα. Σε 2 μέρες έχει κολλήσει και το άλλο μάτι και σε 3 μέρες είμαι απολύτως τυφλός. Έχει φάει τους κερατοειδείς, αδενοείως τι μαθαίνει κανείς αυτή τη ζωή. Το έχω πάθει πριν 5 χρόνια. Έχει φάει τους κερατοειδείς λοιπόν και είμαι 17 μέρες απολύτως στο σκοτάδι. Ανήμπορος και εκεί που είμαι καθυλωμένος και με φόβο για το αν θα γίνει κάτι καλύτερο, αν θα ξαναδώ. Εμπνέουμε αυτή την ιστορία, σκεπτόμενος πρώτα απ' όλα ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι δίπλα μας που ούτε ποτέ είχαμε ασχοληθεί, που είναι στο σκοτάδι για πάντα, για τη ζωή. Εκεί λοιπόν ήρθε η αρχική έμπνευση με την ιστορία και μετά κατά τα ιωθώτα ξεκινάει η έρευνα στα νοσοκομεία, σε χειρουργία με οφθαλμιάτρους και στη συνέχεια το μάθημα ζωής που έπρεπε να το πάρω, δεν το ήξερα, στο ΚΕΑΤ, Κέντρο Εκπαίδευσης Αποκατάστασης Τυφλών στην Καλυθέα, όπου μπαίνω σε έναν κόσμο παντελώς άγνωστο για μένα και ντρέπομαι γι' αυτό και φαντάζομαι για εκατομμύρια άλλους ανθρώπους, όπου τυφλοί, είτε γενετής είτε νεοτυφλοθέντες, σε έναν κόσμο που παλεύουν με τα μάτια της ψυχής τους. Το σοκ ήταν μεγάλο, διότι γνώρισα από κοντά και τις 2 κατηγορίες. Οι εκγενετής έχουν μια τρομερή κατάσταση, η οποία μπορεί να φέρει και δάκρυα στα μάτια. Ο Χάρης, ένας από τους ανθρώπους που βρήκα στην έρευνα, μου είπε ότι δεν έχω δει ποτέ τη μάνα μου, ας πούμε. Την έπιανα για να δω πώς μπορεί να είναι, να φανταστώ. Δεν έχω δει τον ίδιο, τη θάλασσα, το φεγγάρι, το μπλε, το πράσινο, το κόκκινο. Δεν ξέρω τι είναι κόκκινο. Δεν έχω δει, μου λέγανε από μωρό, πάμε για μπάνιο στη θάλασσα. Τι είναι θάλασσα? Είναι ένα συγκλονιστικό πράγμα να μην έχεις καμία εικόνα ποτέ. Αλλά πιο δύσκολη θεωρώ ότι είναι η κατηγορία των νέων τυφλοθέντων, άνθρωποι που στα καλά καθούμενα χάνουν το φως τους, για πάντα κάποιοι από αυτούς ή πιο πολλοί. Άρα λοιπόν, να έχεις ζήσει τη ζωή σου και ξαφνικά να βγαίνει μπρίζα, είναι κάτι το συνταρακτικό. Παθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ακολούθησα για μήνες την εκπαίδευση των τυφλών, με το μπαστούνάκι, καθημερινές δεξιότητες και μπήκα σε πράγματα που ούτε φανταζόμουν. Βλέπαμε τυφλούς στον δρόμο. Τα παλιά χρόνια ειδικά ρίχνανε και ένα 50ράκι, μια δραχμούλα στην Ομόνοια. Ο τυφλός έπαιζε τα κορδιόν του και ανήμπορος και πικραμένος και ζητιάνος έφευγε για να πάει σπίτι του. Εμείς χαιρετάγαμε, κουνάγαμε το κεφάλι μας από ίκτο και φεύγαμε. Και όμως είναι μια τεράστια κατηγορία στην ανθρώπων μας. Μπήκα σε αυτήν και έχω συγκλονιστεί. Αναθεώρησα πολλά πράγματα στη ζωή μου, γιατί πλέον δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Δηλαδή, ζούσαμε πολλά χρόνια όλοι μας θεωρώντας ότι πολλά πράγματα είναι δεδομένα. Η ευτυχία, η χαρά, η οτιδήποτε άλλο. Και όμως δίπλα μας υπάρχουν καταστάσεις που μας κάνουν να καταλαβαίνουμε πια ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ούτε καν η όραση. Που είναι το πολύτιμότερο. Από τότε, με τα 13 κεριά, ξυπνάω το πρωί, βγαίνω στο μπαλκόνι, βράχει, χιονίζει, κάνει ζέστη, έχει ήλιο, κοιτάω τον ουρανό, χαμογελάω και προχωράω.
Θεωρώ ότι είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Περιγράφεται κάτι που εγώ προσωπικά στη γειτονιά που έμενα υπήρχε ένα κύριο ο οποίο ήταν τυφλό. Με τρόμαζε όταν ήμουν παιδί και με τρόμαζε και η ιδέα του να χάσει μια μέρα την όρασή σου. Το να το κάνει και βίωμα και να αρχίσει πριν να το κάνει και ένα βιβλίο είναι κάτι συγκλονιστικό. Πώς ανταποκρίθηκαν οι γύρω σα σε όλο αυτό το κομμάτι? Βρήκα μια ορθάνυχτη πόρτα εδώ στην Καλυθέα, κοντά μα. Με το κέντρο εκπαίδευση και ακατάσταση τυφλών, όπου είδα έναν κόσμο που θέλει να βοηθήσει τον συνάνθρωπο, να απλώσει το χέρι και να τον στηρίξει και να δίνουν τη ζωή τους για αυτούς τους ανθρώπους. Με έφεραν σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, επαναλαμβάνω, έκανα την εκπαίδευσή τους, γνωρίστηκα με πολλούς από αυτούς, με συγκλώνησε, με συγκλονίζει, δακρύζω καθημερινά όταν σκέφτομαι αυτήν την ιστορία, μια κοπέλα στην έρευνά μου, στην οποία είναι και αφιερωμένο το βιβλίο, στη Μάρθα από τη Θεσσαλονίκη, η οποία στα 28 της, σαν και εσάς δηλαδή, έχει γυρίσει από μετεκπαίδευση από την Αγγλία, διορίζεται, ξεκινάει τη ζωή της με όνειρα, σε 6 μήνες, στα 28 της, έχει διάφορα προβλήματα, πάει στον γιατρό, καρκίνο στον εγκέφαλο. Τη χειρουργούν και από τότε ξυπνάει το χειρουργείο για πάντα τυφλή. Η Μάρθα λοιπόν μου έδωσε πολλά χαστούκια, με τον πιο γλυκό τρόπο, δείχνοντάς μου ότι η ζωή συνεχίζεται και για αυτούς που είμαστε στο σκοτάδι και για εμάς που είμαστε το φως και ότι τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει. Αλλά ντροπή μας που σαν κοινωνία είχαμε τους ανθρώπους αυτούς, τους έχουμε ακόμα στο περιθώριο, εσύ τους φοβόσουν γιατί έτσι μεγαλώσαμε με το φόβο του παράξενου, του διαφορετικού. Και αυτή η κοινωνία θα ήθελε να έχει πολλές σπιναλόγγες για να τους κλείσει μέσα και να μην είναι στα πόδια μας, να μην μπαίνετε στα πόδια μας. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν στο σκοτάδι τους προσπαθούν, κάνουν πράγματα, παλεύουν καθημερινά. Η Μάρθα μου σήμερα στα 35, για πάντα τυφλή βέβαια, πήρε δοκτορά στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση τυφλών και στην γραφή Braille και μας κάνει να αισθανόμαστε, μου το γράψε και σε μήνυμα και συγκλονίστηκα γιατί μου το γράψε σε μήνυμα η κοπέλα, ότι είμαστε γατάκια. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα και τόσο χήμα που λένε. Ανθρώπους που τους βλέπουμε και τους λυπόμαστε έχουν τέτοια δύναμη και τόση δύναμη που εμείς όμως όντως είμαστε μικρά γατάκια που νιορίζουμε. Σπιναλόγγες υπάρχουν πολλές νομίζω γύρω μας καθημερινά και μέσα μας. Το διαφορετικό πάντα μας φοβίζει. Το διαφορετικό είναι κάτι που θέλουμε να το εξορκίσουμε μακριά από τη ζωή μας και δεν σκεφτόμαστε πόσο εύκολα μπορούμε να γίνουμε και εμείς το διαφορετικό και να περάσουμε στην άλλη όχθη. Σε ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό, ακριβώς όπως το λες. Και γι' αυτό το βιβλίο σου με συγκλώνησε, γιατί πραγματικά σε κάνει να δεις και το τονίζω το να δεις αλλιώς τη ζωή μέσα από το σκοτάδι. Είναι συγκλονιστικό τι μπορεί να δει κάποιος μέσα στο σκοτάδι. Κυρίως τον αληθινό του εαυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, διότι πλέον το φως είναι μόνο εσωτερικό, καθώς 24 ώρες, όσα χρόνια χρειάζεται να, μάλλον μπορεί να ζήσει κανείς, είναι σκοτάδι απόλυτο. Άρα φωτίζει μόνο ένα φως της ψυχής, όπου πάλι με συγκλώνησε ο Χάρης, που ήταν διαιρετής και μου λέει, αντί να ανέβω σε ένα μπαλκόνι και να πέσω, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι τυφλός, προτίμησα να σκοτωθώ με τον εαυτό μου, να πάρω δύναμη και να ξεκινήσω από το μηδέν με το μηδέν. Γιατί δεν ξέρω τι είναι το κόκκινο, δεν ξέρω τι είναι ο ήλιος, δεν ξέρω τι είναι η συννεφιά, δεν ξέρω τι είναι η βροχή. Βγαίνω και απλώ το χέρι μου και έχει βροχή και χαίρομαι που αλλάζει η εποχή και τη νιώθω μέσα μου και απολαμβάνω τον καφέ που πίνω και πορεύομαι την υγειά μου να έχω χωρίς το φως μου και να προχωράω. Είναι πολύ συγκλονιστικό, πραγματικά είναι συγκλονιστικό και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο μάθημα ζωής, αλλά. Κάτι μου λέει ότι είναι και το σπουδαιότερο βιβλίο που αισθάνεσαι ο ίδιος ότι έχεις γράψει. Νατάσα, η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω εφαρμόσει μια τακτική την οποία δεν την αλλάζω ποτέ γιατί it's my way, είναι ο τρόπος μου, είναι ο δρόμος μου. Τα βιβλία μου είναι βιωματικά και είναι, βασίζονται καθαρά στην έρευνα. Γιατί ήμουν πάντα και παραμένω ρεπόρτερ και θα φύγω. Άρα λοιπόν αυτό με βοηθάει να κάνω μια έρευνα που μου ανοίγει πόρτες. Μπήκα σε φυλακές πέρσι με το σημάδι. Μπήκα σε ψυχιατρία πρόπερσι με την παγίδα των χρωμάτων. Μπήκα σε μοναστήρια με τον προφυρό κώδικα. Πάτμος. Στην Πάτμο, ναι. Έχω βιώσει καταστάσεις οι οποίες είναι η καθεμιά ξεχωριστή μια τεράστια εμπειρία ζωής. Νόμιζα ότι έχω δει πολλά. Νόμιζα ότι έχω κάνει πολλά. Αλλά μπαίνοντα σε αυτόν τον κόσμο με τα κεριά στο σκοτάδι, κατάλαβα ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Αυτό ήταν
η κορονίδα μου, το ταβάνι μου, γιατί, επαναλαμβάνω, μου άλλαξε πράγματα μέσα μου, φιλοσοφία ζωής και κυρίως κατάφερα να βγάλω προς τα έξω έναν κόσμο που δεν τον αγγίζει κανείς εύκολα, τον προσπερνάει ή τον ξορκίζει για να πάει παραπέρα. Είναι το εύκολο αυτό. Και ήταν, ήταν ένα πράγμα από την ψυχή μου που το χρωστούσα στους ανθρώπους αυτούς που μου άλλαξαν τη ζωή. Σου λέω μόνο ότι στην κεντρική παρουσίαση του βιβλίου στο Σύνταγμα ήρθε μια κοπέλα, Εμιλία Πιλαρινού, ετών 27, τυφλή γενετής, η οποία μου ζήτησε να έρθει στην παρουσίαση, προφανώς ήρθε, και κάποια στιγμή ανεβαίνει πάνω, λέει 5 κουβέντες και αρχίζει και διαβάζει κομμάτια του βιβλίου. Τα διαβάζει όπως ούτε εμείς μπορούμε. Και επειδή είμαι μπροστά, ο κόσμος από κάτω κλαίει, κλαίει με δάκρυα, διότι το κορίτσι 27 χρονών έχει νικήσει τα πάντα και προχωράει στη ζωή της, με τον μπαστούνάκι της. Άρα λοιπόν, εμείς τι να λέμε, ότι έχουμε πονοκέφαλο, ότι ζοριζόμαστε από πράγματα. Είναι ένας άλλος κόσμος, τον οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερα να φωτίσω και να φέρω μπροστά. Όταν έφυγα από την παρουσίαση στο Σύνταγμα, την κεντρική παρουσίαση του Μένιου, είδα τελείως διαφορετικά και αυτά τα μονοπάτια των τυφλών στα πεζοδρόμια της Αθήνας. Πόσες φορές έχουμε περπατήσει πάνω σε αυτά και. Ούτε ξέρουμε γιατί. Και ακριβώς. Δεν ξέρουμε γιατί υπάρχουν, ή τσατιζόμαστε γιατί χαλάει το κουνάκι μας, ξέρω εγώ, στο παπούτσι. Και λέμε, ναι. Μα τι στο καλό τώρα χρειάζεται αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ περπάτησα πάνω σε αυτό το μονοπάτι μετά την παρουσίαση του Μένιου και ήμουν χαρούμενη που υπήρχε εκεί, ήμουν χαρούμενη που πατούσα πάνω σε αυτό, ήμουν χαρούμενη που ζω σε μια πόλη που σέβεται αυτούς τους ανθρώπους και είμαι χαρούμενη που γνώρισε ένα συγγραφέα που τους σέβεται το ίδιο. Τους σέβεται η πόλη. Η πόλη είναι οι ελληνικές πολύ εχθρικές προς όλους τους ανθρώπους. Αλήθεια. Παρκάρουμε στα πεζοδρόμια. Α, οι πολίτες εννοείς. Ναι, εδώ συμφωνώ μαζί σου. Οι πολίτες, ναι. Δεν υπολογίζουμε τίποτα. Δεν έχουμε παιδεία, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουμε παιδεία. Μηδενιά σε εξερουμένες και εξερουμένους στο τραπέζι αυτό. Παρκάρουμε στα πεζοδρόμια. Το αφήνουμε για να κάνουμε κάτι βιαστικά, να πάμε στην τράπεζα, να πάμε στο περίπτερο. Και ο τυφλός που μπορεί να υπάρχει, που το φανταζόμαστε, δεν μπορεί να περάσει. Και μπορεί να πατήσει το κινητό την ώρα εκείνη. Τι μας νοιάζει. Ευτυχώς μπήκα στον κόσμο και έχω πια τελείωση διαφορετική φιλοσοφία. Αυτό είναι και το σημαντικότερο μήνυμα. Βέβαια, θα πω κάτι που έχω ξαναπεί. Σκοπός είναι να κάνουμε πράγματα προτού έρθουν στη δική μας πόρτα. Από τη στιγμή που, δεν το λέω προσωπικά, αλλά μόνο, αυτή είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο είναι ένας άξιος πρεσβευτής πραγμάτων που πρέπει να έρχονται στην επιφάνεια. Και πρέπει να είναι και το μήνυμά μας παραέξω, ότι υπάρχουν και άλλοι κόσμοι πέρα από τον φαινομενικά δικό μας. Και είναι ένα βιβλίο που τους δίνει την ευκαιρία να το διαβάσουν όλοι αυτοί οι Μένιο. Δεν σταθήκαμε καθόλου σε αυτή τη λεπτομέρεια, έτσι δεν είναι? Διότι έκανα δύο απλά πράγματα με βάση την νοοτροπία μου στον τρόπο γραφής, με την έρευνα εννοώ, έκανα δύο απλά πράγματα. Οι ήρωες είναι παντελώς αληθινοί άνθρωποι που μπορεί να έχει την πόρτα απ' έξω. Η Μάρθα είναι μέσα, ο Χάρης είναι μέσα, άνθρωποι που είναι υπαρτοί, ζουν δίπλα μας. Άρα λοιπόν είναι απολύτως ρεαλιστικό, διότι αυτοί οι άνθρωποι μου λήξαν πώς τρώνε, πώς μαγειρεύουν, πώς πλένουν, διότι δεν περιμένουν να πάνε στην εκκλησία, λέγεστε τον αόματο, ζουν καθημερινά, άρα πρέπει να μαγειρέψουν, πρέπει να πλύνουν, πρέπει να κοιηθούν. Πώς δίνονται, βλέπεις πράγματα που σε συγκλονίζουν, πώς μπορεί να συνδυάσει το μπλε με το γαλάζιο ή μια κοπέλα που πρέπει να είναι αξιοπρεπής στον δρόμο όταν βγει, πώς μπορεί να βάλει το τζιν με κάτι που ταιριάζει με το τζιν. Και είναι λεπτομέρειες που πραγματικά σε εξισηκώνουν, σε τρελαίνουν και με τρελάνε και εμένα, διότι με βάλανε να μαγειρέψω μαζί τους. Να πλάσω μπιφτέκια. Πώς πλάθεις μπιφτέκια? Να σου δώσω τα μάτια να το κάνεις? Δεν μπορείς. Είναι απίστευτο πραγματικά. Ένας κόσμος που βλέπει χωρίς να βλέπει. Κάπως έτσι εγώ το νιώθω, Νατάσα. Ναι, γιατί είναι ένα φως της ψυχής, επαναλαμβάνω. Είναι το φως της ψυχής τους, το οποίο δεν είναι σαν το δικό μας φως που κάποια στιγμή για να κοιμηθούμε το κλείνουμε. Το φως αυτό της ψυχής εκπέμπει συνεχώς. Είναι αδιάκοπο, αέναο. Άρα λοιπόν η ψυχή είναι συνεχώς φωτισμένη. Υπάρχει μια μόνιμη φλόγα μέσα. Υπάρχει μια φλόγα που τους κάνει επίσημο το πανιάνθρωποι. Να, ακόμα και όταν κοιμούνται, να σκέφτονται ότι αύριο ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Βεβαίως το σκοτάδι, αλλά έχω να κάνω πράγματα. Να πάω βόλτα, να πιω καφέ, να διαβάσω ή να πάω στη δουλειά μου. Είδα ανθρώπους που είναι δικηγόροι. Είναι δικηγόρος, τυφλός ο άνθρωπος.
Μόνο γιατρός δεν μπορεί να είναι, γιατί δεν μπορεί να χειρουργήσει. Αλλά κάνουν οτιδήποτε μπορεί να κάνουν. Και αυτό το κράτος, το ανάλγητο, σας το λέω αναλαμβάνοντας την ευθύνη πλήρως, αυτό το ανάλγητο κράτος τους είχε μέχρι το 1951 σε σπιναλόγγες, απαγορευόταν να εκπαιδευτούν, να πάνε στο σχολείο δηλαδή, με απλά λόγια. Και ήρθε ένα βασιλικό διάταγμα. Περιμέναμε κάποιον βασιλιά να μας πει ότι όχι, πρέπει να εκπαιδευτούν. Τους θέλαμε στην Ομόνη να παίζουν ακορντεόν, να τους δίνουν και ένα φραγκάκι στο πιατάκι τους και that's all. Ευτυχώς άλλαξαν πολύ αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι εκπαιδεύονται με αυτό το συγκλονιστικό ΚΕΑΤ. Παιδάκια που γεννιούνται και είναι τυφλά, δεν θα πάνε σχολείο. Θα πάνε σχολείο. Άρα λοιπόν κάνουν ένα έργο συγκλονιστικό, έργο ζωής. Και τώρα στην παρέλαση, ας πούμε, της 28ης Οκτωβρίου, είναι στα παιδάκια με τις σημαίες τους, τυφλά, με καμάρι, να αναμίζουν τη σημαία, γιατί, okay, δεν έχουν φως, αλλά έχουν πατρίδα, έχουν συνείδηση, έχουν αγάπη. Και έβγαινε στην παρέλαση με τη σημαία του και χαιρόταν και καμάρωνε. Δεν τα χώριζαν αυτά τα παιδιά τίποτα από τα δικά μας που βλέπουν και έχουν τα κινητά τους, τις ανέσεις τους, τα τάμπλετ, τις καφετερίες κλπ. Είναι ένας συγκλονιστικός κόσμος και με έχει λαχταρίσει. Δικά μας καθημερινά παιδιά, όπως θα περιγράφει ο Μένιος, που με ένα κινητό στο χέρι δεν βλέπουν τις ομορφιές της ζωής, και άλλα παιδιά που βλέπουν τις ομορφιές της ζωής χωρίς ουσιαστικά να αντικρίζουν τα χρώματα, με ένα σκοτάδι πολύ ιδιαίτερο. Μένιος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και όταν βλέπετε τέτοιους ανθρώπους, απλώστε ένα χεράκι, το αξίζουν και το έχουν ανάγκη. Κυρίως μια ζεστή κουβέντα, τίποτα άλλο. Εγώ συγκινήθηκα, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι πολύ σχετικό. Το έχει επιμεληθεί η Κλεοπάτρα Φωτοπούλου. Πάμε λοιπόν, μείνετε μαζί μας. Περισσότερο καλώς τους σε λίγο.